Καλησπέρα παιδιά, CheckTechNow, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα καινούριο προϊόν. Ένα προϊόν το οποίο τίνει να εξαφανιστεί σιγά σιγά από τα ελληνικά καταστήματα. Νομίζω πήρα τα τελευταία κομμάτια. Όπως ήδη θα ξέρετε, ήδη αρκετά, εδώ και 2 χρόνια χρησιμοποιώ το Diablo 3 mouse της Steelseries. Επειδή, όπως έχω πει και σε παλαιότερο βίντεο, έχει τους καλύτερους διακόπτες. Στην κατοχή μου δεν άντεξα να μην το πάρω, έφτασε το Diablo 3 Reaper of Souls. Δεν το είχα προσέξει όταν το είχα παραγγείλει, νόμιζα ότι ήταν ακριβώς η ίδια έκδοση με το Diablo 3 mouse. Αλλά για να δείτε τις διαφορές πριν να τα ανοίξω, εδώ είναι το κουτάκι από το Diablo 3 mouse και εδώ είναι το Diablo Reaper of Souls Edition. Είναι ακριβώς το ίδιο ποντίκι, με τα ίδια πράγματα, με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά σε διαφορετικό κουτί όπως βλέπετε. Δεν ξέρω αν αλλάζει και κάτι άλλο στην υφή του ποντικού. Θα το δούμε ανοίγοντάς το για να συγκρίνετε. Το συγκεκριμένο mouse, παιδιά, το συνιστώ, τρέξτε προλάβετε. Έχει τους καλύτερους διακόπτες για όσους παίζετε Diablo, LOL, Dota, HON. Παιχνίδια τα οποία απαιτούν κλικ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κουτάκι μας. Έχουμε κάποιες εικόνες με κάποια βασικά πράγματα και οδηγίες που κάνει το ποντίκι μας στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες. Βλέπουμε έξω το ποντίκι πως είναι με τα tribal σχέδιά του, να σας το φέρω και πιο κοντά στην κάμερα να το δείτε, και το red illumination. Το συγκεκριμένο ποντίκι γιατί είναι τόσο τρομερό και πραγματικά νομίζω ότι έχω κολλήσει με αυτό το mouse και δεν πρόκειται να ξεκολλήσω ποτέ. Γιατί έχει τους καλύτερους διακόπτες. Έχει Omron Switchers, οι οποίοι Omron είναι από τους πιο ανθεκτικούς από όσο ξέρω διακόπτες και εγγυούνται 10 εκατομμύρια κλικ. Οπότε, εάν παίζετε απαιτητικά παιχνίδια όπως είναι το Diablo, γι' αυτό και το έβαλαν στην Diablo έκδοση του ποντικού ή Steel Series το συγκεκριμένο. Εδώ βλέπουμε έναν από τους αγγέλους, δεν θυμάμαι ποιος είναι, πρόσφατα πήρα και το Diablo και ξεκίνησα να το παίζω. Και το mouse. Λοιπόν, όσοι ξέρετε και παίζετε Diablo ή παιχνίδια τα οποία απαιτούν διακόπτες, θα βάρω και το μαχαίρι μου να τα ανοίξω σιγά σιγά, απαιτούν μάλλον πολλά κλικ, με συγχωρείτε, ξέρετε ότι τα ποντίκια μας φθύρονται, ειδικά αν παίζετε Dota, HON, LOL, Diablo ξανά. Λοιπόν, και κάθε 3 και λίγο χρειαζόμαστε καινούργια ποντίκια. Εγώ προσωπικά ήθελα αρκετά συχνά αλλαγή στα ποντίκια. Τι γίνεται όμως, οι συγκεκριμένοι διακόπτες εγγυώνται, και το λέω και εκ πείρας γιατί είμαι ήδη κάτοχος, το βλέπετε εδώ πέρα το αδερφάκι του, είναι από τα καλύτερα ποντίκια που έχω πιάσει ποτέ στη ζωή μου. Έχει τους καλύτερους διακόπτες και πραγματικά δεν πρόκειται να σας κρεμάσει ποτέ. Λοιπόν, επειδή όμως δεν θέλει να ανοίξει, θα το παλέψουμε λίγο ακόμα. Η τιμή του, εγώ το Diablo το original, παιδιά, το πήρα στα 67-68 ευρώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, το τελευταίο μαγαζί, και δεν με ενδιαφέρει, πείτε το διαφήμιση, πείτε οτιδήποτε, εγώ πραγματικά σε ένα μαγαζί το βρήκα μόνο στην Ελλάδα. Μάλλον δεν θα σας πω καν, κάνετε στο Scrooge ένα search, θα το βρείτε, ένα μαγαζί είναι μόνο που τα πουλάει, στα 44 ευρώ. Οπότε έψαχνα εδώ και 2 χρόνια να βρω το συγκεκριμένο, είχε εξαντληθεί και μόλις είδα ότι ξαναβγήκε, άσχετα με την αναβαθμισμένη έκδοσή του, έτρεξα να το αγοράσω. Πιστέψτε με, αν το πάρετε, είναι το ποντίκι που συνιστώ σε όποιον θέλει να πάρει ένα ποντίκι και θέλει να δώσει λίγα χρήματα. Με 44 ευρώ παίρνετε ένα ποντίκι το οποίο θα είναι πρακτικά άφθαρτο. Και εγώ για συναισθηματικούς λόγους, αλλά και γιατί ήθελα να το κρατήσω και σφραγισμένο σε περίπτωση που κάτι συμβεί με το ποντίκι που έχω ήδη, είπα να το ξαναγοράσω. Το έψαχνα 2 χρόνια, μόνο στο εξωτερικό το έβρισκα, τώρα το βρήκα και στην Ελλάδα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε από το κουτί είναι αυτό εδώ, το ποντίκι μας. Θα το ανοίξω σε λίγο, αλλά πριν να ανοίξω το ποντίκι, ας δούμε τι συνοδεύει το ποντίκι μας. Έχουμε ένα αυτοκόλλητο της Steel Series. Να στο βάλω εδώ. Έχουμε ένα user, ένα manual, συγγνώμη, με εμπορεύματα της Steel Series που μπορούμε να πάρουμε. Το θέμα είναι έτσι όπως το βλέπω, δεν δείχνει καινούργια πράγματα, είναι ακριβώς το ίδιο με το manual που είχε βγει πριν από 2 χρόνια. Και έχουμε και το βιβλιαράκι Diablo Reaper of Souls, το οποίο μας λέει πώς να ρυθμίσουμε το ποντίκι σε διάφορες γλώσσες. Το συγκεκριμένο, με το που το αγοράσουμε, πρέπει να κατεβάσουμε το firmware και το προγραμματάκι που έχει στη σελίδα της SteelSeries για να μπορέσει να δουλέψει. Λοιπόν, το συγκεκριμένο από τι αποτελείται, για να σας πω εν συντομία.
Λοιπόν, είναι αμφιδέξιο, όπως ήδη ξέρετε και όπως έχετε προσέξει και από το δικό μου, και για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες. Έχει ανθεκτικό, βλέπετε, καλώδιο, power cord, το οποίο είναι, να πάρουμε αυτά εδώ από την άκρη, με ποδίζουνε. Λοιπόν, το οποίο καλώδιο, παιδιά, είναι ενισχυμένο με ύφασμα, 2,5 μέτρα είναι το καλώδιό του, στα χαρακτηριστικά του. Λοιπόν, βλέπουμε, πρώτα απ' όλα, το ποντίκι μας είναι rubberized, η υφή του είναι επιγωμωμένη, δηλαδή δεν γλιστράει στο χέρι, κάθεται, και πραγματικά πιστέψτε με, είναι μια από τις καλύτερες υφές που έχω πιάσει σε ποντίκια τα τελευταία χρόνια. Μία ροδέλα εδώ με ένα ωραίο pattern, με ένα ωραίο μοτίβο. Έχουμε το κουμπί που αλλάζει το CPI. Το συγκεκριμένο δεν λειτουργεί σε DPI, λειτουργεί μόνο με CPI, δηλαδή counts per inch. Δεν είναι πόσο distance, πόση απόσταση κάνει το ποντίκι μας σε καθώς ανά ίντσα. Είναι διαφορετική η μονάδα μέτρησης της ευαισθησίας του. Έχει τον σένσορά του από κάτω, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει μέχρι και σε, νομίζω, 1-2-3 χιλιοστά πάνω από το έδαφος, έτσι διάβαζα. Έχει Demon Red Illumination, όπως βλέπετε και σε αυτό, είναι ακριβώς ο ίδιος φωτισμός, ο οποίος ρυθμίζεται σε τρία επίπεδα έντασης και σε διάφορα εφέ, είτε να είναι μόνιμο αναμένο, είτε να κάνει breath in, όπως κάνει το δικό μου αυτή τη στιγμή. Να σας το ανάψω κιόλας, να το βάλω λίγο 2 λεπτάκια να το δείτε και αυτό. Είναι USB 2 ποντίκι φυσικά. Λοιπόν, βλέπουμε το μοτίβο του tribal, έχει 1, 2, 3, 4 κουμπάκια. Ωραία, τα οποία είναι πλήρη ρυθμιζόμενα, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούμε όταν είμαστε στον Diablo να καστάρουμε με αυτά τα spell μας χωρίς να χρησιμοποιούμε καν πληκτρολόγιο, δηλαδή 4 τα βασικά spell του ήρωας είναι δεξί-αριστερό κλικ και είμαστε κομπλέ για να πάμε. Αλλά από ό,τι ξέρω ήδη μέχρι τώρα και έχω δει, μπορούμε να, βλέπετε ανάβει, μπορούμε να ρυθμίσουμε τα κουμπάκια αυτά για διάφορες εφαρμογές, να κάνει μπρος πίσω σε σελίδες κλασικά. Όσοι ξέχετε ποντίκια, μπορεί να ανοίγει πρόγραμμα, δηλαδή μπορείς να ρυθμίσεις μακροεντολές ώστε πατώντας ένα κουμπί να ανοίγει οποιαδήποτε εφαρμογή θέλετε, ο browser σας, το οτιδήποτε. Το έχω ρυθμίσει και αυτό από το πρόγραμμα, φοβερό πρόγραμμα έχει η Steelseries που συνοδεύει το συγκεκριμένο ποντίκι. Είναι αρκετά ελαφρύ. Συμπαγές, να σας πω την αλήθεια, είναι από τα πιο ανθεκτικά ποντίκια. Είναι, όταν πάτε από βαρύ ποντίκι σε αυτό, θα δείτε ότι είναι, θα σας φανεί λίγο ψεύτικο στην αρχή. Όμως πιστέψτε με, είναι τόσο πολύ ανθεκτικό που έχει πέσει, έχει χτυπήσει και πάλι συνεχίζει να λειτουργεί. 2 χρόνια που έχω το δικό μου προσωπικά, είμαι υπερικανοποιημένος. Έχει το χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου ποντικού, σας το έχω πει εκατομμύρια φορές, είναι οι όμρων διακόπτες που έχει. Ακούστε και το κλικ του, μισό λεπτάκι. Το φέρω κοντά και στο μικρόφωνο γιατί το χρησιμοποιώ από headset. Ελπίζω να πιάσετε τον ήχο. Λοιπόν, οι διακόπτες του, εδώ επίσης ρυθμίζουμε 2 mode του ποντικού, το οποίο σας είπα, το κουμπί αυτό μας βοηθάει να ρυθμίσουμε σε 2 διαφορετικά μοτίβα το CPI που έχει. Τι γίνεται, το συγκεκριμένο ποντίκι, ξαναλέω λοιπόν, έχει τους πιο φοβερούς διακόπτες που κυκλοφορούν στην αγορά. Εγγυώνται ότι θα κάνετε πάνω από γύρω στα 10 με 15 εκατομμύρια κλικ χωρίς να φθαρεί. Ήδη το έχετε προσέξει όσοι παίζετε απαιτητικά παιχνίδια, ότι τα ποντίκια σας μετά από λίγο καιρό ακούγονται σαν ξεχαρβαλωμένα και κάποια, είτε το δεξί κλικ είτε το αριστερό, δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλετε να κάνετε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, παιδιά, μέχρι τώρα, επειδή έχει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία εφαρμογή το συγκεκριμένο ποντίκι, η οποία μας επιτρέπει να μετράμε lifetime πόσα κλικ έχουμε κάνει με όλα τα κουμπιά. Κάποια στιγμή ίσως να κάνω ένα βίντεο να σας δείξω, αν και δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, η οποία μας δείχνει με κάθε κουμπί πόσες φορές το έχουμε πατήσει. Αρχίζει από τη στιγμή που θα μπει μέσα στον υπολογιστή το ποντίκι και θα δηλωθεί στο πρόγραμμά του, αρχίζει να μετράει τα κλικ. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω φτάσει γύρω στα 3 με 4 εκατομμύρια κλικ με το συγκεκριμένο ποντίκι στα 2 χρόνια. 3 με 4 εκατομμύρια κλικ σε κάθε κουμπί. Λοιπόν, πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά κλικ για τη ζωή ενός ποντικού. Το συγκεκριμένο συνεχίζει να τα βγάζει πέρα.
Πραγματικά η υφή του, αν το πιάσετε, όσοι το ακουμπήσετε, επειδή είναι rubberized, είναι πραγματικά τέλεια. Είναι στιβαρό στο χέρι, κάθεται καλά, δεν γλιστράει και είναι πάρα πολύ ελαφρύ και μπορείτε να κάνετε πάρα πολλές κινήσεις. Το καλώδιό του είναι αρκετά μακρύ. Αυτό εδώ, παιδιά, ήταν το Diablo 3 τη Steelseries Reaper of Souls Edition, το οποίο, να σας το δείξω κιόλας ξανά, είναι ακριβώς το ίδιο με το αδερφάκι του, ίσως λίγο το μαύρο να μην είναι τόσο έντονο. Λοιπόν, αλλά αν τα δείτε, το δικό μου έχει φθαρεί κιόλας λίγο από τη χρήση, το rubberize του, επειδή το καθαρίζω αρκετά συχνά, το προσέχω πώς και πώς, είναι ακριβώς τα ίδια ποντίκια, δεν αλλάζει τίποτα, ακόμα και το μοτίβο βλέπετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο, δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Στην ουσία πήραν το ίδιο ποντίκι και απλά το βάλαν σε καινούριο κουτί. Όμως δεν με ενδιαφέρει, γιατί σας είπα ότι το συγκεκριμένο κυκλοφορεί σε λίγα αντίτυπα στην Ελλάδα και δύσκολα θα το βρείτε. Γι' αυτό μετά από λίγο καιρό παίζει να εξαντληθεί. Όσοι θέλετε, τρέξτε, προλάβετε. Το 44 ευρώ έχει στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό. Και είναι αρκετά μειωμένη η τιμή του, μια που έπεσε και το hype του Diablo μετά από 2 χρόνια. Εγώ σας είχα πει και στην αρχή του βίντεο, το πήρα 67-68 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτό ήταν SteelSeries Diablo 3 Reaper of Souls Edition Mouse. Ήταν το CheckTechNow, ήμουν ο Κώστας. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας! Break it down, you roll it, roll it, roll it, roll it, roll it.